Ο ιερός αγώνας. Αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα, εις εστίν αυτής μισθός αγαθός εν μόχθω αυτών, ότι εάν πέσωσιν, ο εις εγερή των μέτοχων αυτού. Και ουέ αυτό το ενή, όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν. Εκκλησιαστής, Δέλτα 9-10. Ιερά Μονή, γυναικεία, Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Παλαιών Ηράκλειων Αττικής. Ιερέ μορφέ αγωνιστών της Εκκλησίας μας. Σε κάποια γειτονιά της Αγίας Σοφίας στον Πειραιά, το έτος 1920, τρεις αγνές κόρες, γεμάτες θείο ζήλο και αγάπη Χριστού, συγκατοικούν ειρηνικά ακουμπώντας τα όνειρά τους στον κοινό πνευματικό τους, πατέρα Άνθιμο Βαγιάνο, ο οποίος ήταν εκτήτορας της Ιεράς Μονής Παναγίας Βοηθείας στην Χίο. Είναι η Ευαγγελία Κλιμάκη, 29 ετών, η μεγαλύτερη της συντροφιάς, η Αναστασία Ζάβαλη, 25 ετών, και η Αναστασία Κουρκουλάκου. Ήταν ένα από τα 7 παιδιά της οικογένειας του Μοιράρχου Χωροφυλακής Ιωάννου και Μαρίας Κουρκουλάκου, μιας αρχοντικής οικογένειας της Μάνης. Οι γονείς της έγιναν μοναχοί, λαβώντας το όνομα Ιωαννίκιος και Μελάνη. Τα δύο αδέλφια της, Νικόλαος και Δημήτριος, έγιναν στρατηγοί του ενδόξου ελληνικού στρατού. Ο Στέφανος, συμβολεογράφος, και ο Κωνσταντίνος, μηχανικός του ελληνικού ναυτικού. Η Αναστασία τελείωσε το Αρσάκιο και εργάστηκε δασκάλα μόνο για ένα χρόνο. Στη συνέχεια είναι η Ευαγγελία Κλιμάκη, 29 ετών. Η κάθε μία τους έχει ξεκινήσει από μια ξεχωριστή γωνιά και οι τρεις μαζί βρήκαν κατάλημα το ταπεινό σπιτάκι στην Αγία Σοφιά. Με την εργασία των δύο μεγαλυτέρων και την οικονομική ενίσχυση της εύπορης οικογενείας Ζάβαλη, η μικρή συνοδεία πορεύεται στον Πειραιά, ενώ στην Χίο, στο ναό του Λεπροκομείου Άγιο Βασίλειο, ο εφημέριος Πατέρ Άνθιμος αγωνίζεται προετοιμάζοντας το μέλλον τους. Το 1924, η σημαντική χρονιά της αλλαγής του ημερολογίου, τις βρίσκει ακόμη στο σπίτι στην Αγία Σοφιά, να αγωνιούν τώρα και για την εξέλιξη της δημιουργηθήσης εκκλησιαστικής καταστάσεως. Οι επιστολές επί μήνες πύρινες και ενθαρρυντικές φτάνουν από την Χίο για να τις καθοδηγούν. Πρέπει να μείνουν πιστές στις παραδόσεις των πατέρων τους και απτόητες στις φοβέρες του Χρυσοστόμου. Δεν άργησε όμως να έρθει και η στερνή επιστολή που τους έδωσε την μεγαλύτερη χαρά. Ήταν στο τέλος του 1924 που ο πατέρας Άνθιμος τις κάλεσε στην Χίο. Η προσδοκία τους έπαιρνε οστά. Με ενθουσιασμό ξεκίνησαν για το μυροβόλο νησί. Είχαν πια ένα συγκεκριμένο δρόμο να ακολουθήσουν. Ο πατέρ Άνθιμος τις υπεδέχθη και τις τακτοποίησε σε χριστιανικό σπίτι. Εκκλησιάζονταν στο παρεκκλήσι του λεπροκομείου Άγιος Λάζαρος, εκεί όπου εκείνος καθημερινά λειτουργούσε. Τα όνειρά τους όμως κοντά στον πατέρα Άνθιμο δεν έμελαν να γίνουν πραγματικότητα. Ο Θεός παραχώρησε να δοκιμαστούν οι τρεις αφοσιωμένες θυγατέρες με μία απρόσμενη και τρομερή δοκιμασία. Είχαν λίγες μόνο μέρες κοντά στο γέροντά τους και είχαν διαπιστώσει κάτι το απαράδεκτο στην όλη του στάση. Από άγνωστα για αυτές αίτια, ο πατέρας Άνθιμος έπαιζε διπλό παιχνίδι ως προς το εορτολόγιο. Και τις μεν καθημερινές, όταν διάβαζαν μόνοι τους τις ακολουθίες, κρατούσε το πάτριο εορτολόγιο. Τις δε Κυριακές και εορτές χτυπούσε σε άλλο ρυθμό, λειτουργώντας με το νέο. Πολύ σύντομα ήρθε και η στιγμή που η συμπεριφορά του πατέρα Άνθιμου έδωσε τη χαριστική βολή. Ήταν μια μέρα που λειτουργούσαν κατά το πάτριο εορτολόγιο μόνοι τους και που τους ξάφνιασε με τον ερχομό του ο Δεσπότης. Ενστικτοδός κινούμενος, ο πατέρας Άνθιμος προέτρεψε αμέσως τον ψάλτη να γυρίσει τα φύλλα του μηνιαίου 13 ημέρες μπροστά, ώστε ο απροσδόκητος επισκέπτης να μην πάρει είδηση. Αυτό ήταν αρκετά βαρύ και όχι υποφερτό πια από τη μικρή του συνοδεία, η οποία μέχρι τώρα τον υπεραγαπούσε και τον σεβόταν στο ακέραιο. Με το θάρρος που πλουτίζει τον χριστιανό,
η δύναμη της πίστεως, τον πλησίασαν οι τρεις χώρες και ζήτησαν εξηγήσεις και ξεκαθάρισμα στη στάση του. Και ήταν τόσο απογοητευτική η εξήγησή του. Σεις κόρες μου, το ξέρετε πως η καρδιά μου με το παλιό χτυπά, αλλά ο φόβος μου, μην τυχόν με διώξει ο επίσκοπος, δεν με αφήνει σε ησυχία. Την απάντηση που με σαφήνεια διέγραψε την στο εξής στάση τους, έδωσε η μικρότερη και δασκάλα, Αναστασία Κουρκουλάκου. Και με τον Χριστό μας, που το είπε ξεκάθαρα, ότι πας ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτής, έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής, κατά Ματθαίον, Ιώτα 32, πώς θα συμβιβαστούμε, γέροντα? Επειδή θεωρούμε αρνητική τη στάση σας στην πρότασή του αυτή, νιώθουμε και συνένοχες. Με απέραντη λύπη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον κατά τα άλλα ενάρετο άνθιμο. Ορφανές τώρα από πατρική στοργή ζητούν τις συμβουλές αγιοριτών πνευματικών, προκειμένου να χαράξουν νέους δρόμους και να κάνουν καινούργια όνειρα. Βρήκαν για λίγο θαλπορή σε κάποια χριστιανική οικογένεια από την Πάτρα που κατοικούσε σε ένα σπιτάκι μέσα στο φρούριο της Χίου, και εκεί πληροφορήθηκαν πως στις Βροντάδες υπήρχε το μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου, το οποίο κτίστηκε το έτος 1881 με εντολή του Οσίου Παρθενίου, κτήτορος της Ιεράς Κήτεως Αγίου Μάρκου Χίου, από τον υποτακτικό του πατέρα Γαβριήλ. Ακολουθούσε το Πάτριο Εορτολόγιο και η Ηγουμένη είχε την υπεραιωνόβιο Γερόντισσα Μαγδαληνή, η οποία ήταν η πρώτη Ηγουμένισσα της Μονής, που όρισε το 1883 Όσιος Παρθένιος, κτήτορας της Ιεράς Κήτης του Αγίου Μάρκου, και κοιμήθηκε 110 ετών. Ελπίδα σωτηρίας το είδαν οι ταλαιπωρημένες θυγατέρες και χωρίς καθυστέρηση έσπευσαν να υποταχθούν. Η Μονή τότε αριθμούσε 40 μοναχές που όλες δέχτηκαν με χαρά και στοργή τις νεοφερμένες. Και εκεί όλες μαζί τώρα είχαν να συνεχίσουν τον ατελείωτο αγώνα τους κατά του καινοτόμου επισκόπου Χίου Ιερωνύμου. Στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου εκάρει μοναχή μόνο η μεγαλύτερη από αυτές, η Ευαγγελία Κλιμάκη, και έλαβε το όνομα Ευδοκία. Ζούσαν την εχριστό ζωή ορθόδοξα και μόνο από έλλειψη ιερέως υπέφεραν. Αραιά και που πήγαινε κρυφά κάποιος παλαιοημερολογήτης ιερέας να τους λειτουργήσει για να κοινωνήσουν. Στα Άγια Θεοφάνεια μια χρονιά που δεν είχαν ιερέα, έκαναν μόνες τους αγρυπνία και αγιασμό, και το αγιασμένο νερό έκανε πολλά θαύματα. Ο καιρός περνούσε και η κατάσταση παρέμενε η αυτή. Η ιερέας δύσκολα ερχόταν από στο νησί και η γερόντισσα δεν έβλεπε άλλη λύση. Έδωσε ευλογία στη μοναχή Ευδοκία να συνοδεύσει τις δύο αδελφές της στην Αθήνα για να καρούν μοναχές. Και ήλθαν στην Αθήνα και τις διάδασε μοναχές ο αείμνηστος πατέρας Ακάκιος, δίνοντάς τους τα ονόματα Αμβροσία και Αναστασία, και επανήλθαν στον Άγιο Στέφανο. Το 1930 ο επίσκοπος Ιερώνυμος, ανήλαιος διώκτης των ΓΟΧ, Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, απέθανε και τον διαδέχτηκε ο νέος Χίου Πολύκαρπος. Δεν έχασε καιρό να περιοδεύσει όλα τα μοναστήρια της Χίου και να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και να τους επιβάλλει την ημερολογιακή καινοτομία. Τα φρούρια όμως των ζηλωτών αγωνιστών δύσκολα πέφτουν. Ήλθε και στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου και έτυχε της δεούσης υποδοχής. Και η γερόντισσα ακόμη που ήθελε βοήθεια για να σταθεί όρθια, βγήκε να τον προϋπαντήσει. Από κοντά της, μαζί με όλες τις μοναχές πρώτες και καλύτερες, η Ευδοκία, Αναστασία και η Αμβροσία. Και καθώς ο επίσκοπος τους εξηγούσε ότι είναι υποχρεωμένες να υπακούσουν στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου, αυθόρμητα η μοναχή Αναστασία πήρε τον λόγο υπεραμεινόμενη του συνόλου. «Μα είναι αδύνατον, σεβασμιότατε, η σύνοδος που καινοτομεί να είναι ιερά». Η τολμηρή και αποστομωτική απάντηση της μοναχής εξόργησε τον επίσκοπο.
Σύντομα τους κοινοποίησε το παρακάτω έγγραφο με το οποίο υπεδείκνυε στις νεοφερμένες μοναχές εναλλακτικές λύσεις. Έπρεπε ή να υποταχθούν στην καινοτομία ή να εγκαταλείψουν το μοναστήρι και το νησί, γιατί διαφορετικά αντιμετώπιζαν το συνοδικό δικαστήριο. Ελληνική Δημοκρατία Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Αριθμός Πρωτοκόλλου 113. Εν Χίο, τη 30 Αυγούστου 1930. Πρόστας εν τη γυναικεία μονή του Αγίου Στεφάνου ευρισκομένας προσωρινός ξένας μοναχάς. Πρώτον, Ευδοκίαν Κλιμάκη. Δεύτερον, Αναστασίαν Ζάβαλη. Τρίτον, Αμβροσίαν Κουρκουλάκ. Τέταρτον, Βαρβάραν Κοντάκιν. Σας προσκαλούμε για τελευταία φορά, όπως παύσετε, να διαταράτετε την ησυχία της μονής του Αγίου Στεφάνου, όσον και την ησυχία της γυναικείας μονής των νενίτων, με τας αντικανονικάς και αντεθνικάς σας περί ημερολογίου, το οποίον ζήτημα υπάγεται εις την Εκκλησία, καθόλου και εις την Πολιτεία και των Ιερών Συνόδων. Διότι αν εντός του Σεπτεμβρίου δεν μετανοήσετε και παύσετε διαταράτοντες την ησυχία των μονών, θα σε παραπέμψομεν εις δίκην ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα ζητήσουμε την οριστικήν σας εξορίαν εκ Χίου, ευχέτης προς Θεόν, ο Χίου Πολύκαρπος. Οι μοναχές κατάλαβαν ότι η παραμονή τους στη Μονή θα έβαζε σε πολύ δύσκολη θέση όλες τις μοναχές. Μα ποιος να ήξερε το αποτέλεσμα. Αναγκάστηκαν λοιπόν να το εγκαταλείψουν, ακολουθούμενες όμως και από τη μοναχή Ειρήνη. Στην Αθήνα που ήλθαν το 1931, εγκαταστάθηκαν σε σκηνές και έστησαν το κτήμα που είχε αγοράσει η Γερόντισσα Ευδοκία στο παλαιό Ηράκλειο. Μέχρι το 1939 είχαν χτίσει 3 δωμάτια και ένα μικρό ευκτήριο οίκο, αποφασισμένες να ησυχάσουν εκεί για πάντα. Εν τω μεταξύ οι μοναχές αυξήθηκαν σε 10 και πνευματικό τους δέχτηκαν τον προηγούμενο της Μονής Κωνσταντινίτου, Αγιορείτη Γεδεών Παπανικολάου, έναν από τους πρώτους αγωνιστές του Ιερού μας Αγώνα. Με την εργασία τους οι μοναχές άρχισαν από το 1939 να κτίζουν συστηματικά πια το μοναστήρι. Με πολλούς σκόπους το 1944 τελείωσε ο πρώτος μικρός ναός που τον αφιέρωσαν στον Άγιο της πρώτης μετανοίας τους, τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Το 1948 μεγάλωσαν τον ναό στις σημερινές του διαστάσεις και με την προσθήκη των 2 παρεκκλησίων που τιμώνται στους Αγίους Πάντες και στα εισόδια της Θεοτόκου. Το 1975 στον κήπο της Μονής ανοιγέρθη και το παρεκκλήσιο της Υπαπαντής του Χριστού, ενώ το 1978 το παρακλήσιο της Παναγίας της Γοργοϊτικόου. Τον Δεκέμβριο του 1963 εκοιμήθη εν κυρίω η γερόντισσα Ευδοκία σε ηλικία 69 ετών. Την διεδέχθη η γερόντισσα Αμβροσία, η οποία εκοιμήθη εν κυρίω τον Φεβρουάριο του 1968 σε ηλικία 63 ετών. Σήμερα, ηγμένη είναι η τρίτη από την πρώτη συνοδεία των ιδρυτριών της Μονής, 80 ετής, γερόντισσα Αναστασία.